όπως το 523 μηχανοποιημένο τάγμα πεζικού της 1,5 ταξιαρχίας πεζικού, το Ποδοσάκιο νοσοκομείο Πτολεμαϊδας κυρίως, αλλά και το Μαμάτσιο νοσοκομείο Κοζάνης περιστασιακά, η διεύθυνση ορυχείων του Ρυθμιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και το τμήμα μεμευτικής του ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας. Καθοριστική ωστόσο ήταν και η συνδρομή ιδιωτών, οι οποίοι χωρίς οικονομικό όφελος πρόσφεραν τις γνώσεις και την προσωπική τους εργασία, υποστηρίζοντας τη λειτουργία της σχολής. Πέρα όμως από τις υποδομές, έπρεπε να γίνουν πολλά στο εκπαιδευτικό πεδίο. Συντάχθηκαν για πρώτη φορά πλήρης κανονισμός σπουδών και οδηγός σπουδών, που καθόρισαν τα αντικείμενα εκπαίδευσης και αποσαφήνισαν τις διαδικασίες αξιολόγησης. Σε άψογη συνεργασία με το προσωπικό της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και με την επίβλεψη του τότε διοικητή της και τώρα συντονιστή επιχειρήσεων Μέδρα Θεσσαλονίκη προς στρατήγου κ. Βαρσάμι Σπυρίδωνα, διαμορφώσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τόσο αμυγός πυροσβεστικά μαθήματα, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες απαιτήσεις, όσο και ακαδημαϊκά μαθήματα, ώστε οι νέοι πυροσβέστες, οι οποίοι εκτός των άλλων είναι και ανακριτικοί υπάλληλοι, να λαμβάνουν μια ολιστική εκπαίδευση. Η θεωρητική εκπαίδευση συνοδεύεται από πλούσια